Αν είναι δυνατόν να αρχίσουμε, αυτή εδώ είναι η γνωστή ιστορία παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου με την οποία αρχίζει το Τριώδιο. Όπως ξέρετε, η αρχή του Τριωδίου σημαδεύεται από αυτό το, την παραβολή αυτή, διότι οι πατέρες θεώρησαν ότι στην παραβολή αυτή υπάρχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική, θα λέγαμε, θεολογική διδασκαλία που αφορά την εν Χριστώ ζωή. Έχουμε να κάνουμε με το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου, το οποίο είναι το πρόβλημα της σχέσεως μετά του Θεού. Γενικά, για να σχετιστούμε με ένα πρόσωπο, πρέπει να του μοιάζομαι. Εάν τυχόν δεν του μοιάζομαι, η σχέση θα ατυχήσει. Γι' αυτό και οι αρχαίοι λέγανε εκείνο το ομοιότης, φιλότης. Όταν υπάρχει ομοιότητα, υπάρχει και αγάπη, κοινωνία. Θα μου πείτε τους εχθρούς και λοιπά, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδων αγάπης, πρέπει να ξέρετε. Μία είναι η αγάπη που χαροποιεί την καρδιά και αναπαύει την καρδιά και η άλλη υπάρχει και είναι η αγάπη που είναι η σταυρική αγάπη. Τη δεύτερη αγάπη οφείλουμε να την έχουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Την πρώτη αγάπη όμως δεν μπορούμε να την έχουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή υπάρχει αγάπη η οποία μας κάνει ευτυχισμένους και υπάρχει αγάπη η οποία μας κάνει να δυσχεραίνουμε. Το λέει κάπου αυτό ο Άγιος Μάξιμος, δυσχεραίνομαι, λέει, προς τα πάθη των τιούτων. Δυσχεραίνομαι, βασανιζόμαστε, αλλά τους αγαπούμε. Αγαπούμε ταλαιπωρούμενοι. Αυτό το ξέρετε όλοι, ότι αγαπάει κανείς ταλαιπωρούμενος, είναι η πιο γνωστή μορφή αγάπης. Αλλά υπάρχει και άλλη αγάπη, την οποία επίσης όλοι αποζητούμε. Είναι η αγάπη που έχει την ευδοκία μέσα της και την ανάπαυση. Τον αγαπώ, γιατί το θέλω, γιατί με αναπαύει, γιατί με ξεκουράζει. Γιατί μου δίνει χαρά, γιατί μου δίνει ανάπαυση. Αυτή η δεύτερη αγάπη έχει μέσα της και τη φιλία. Δηλαδή, το μέγεθος αυτό που ορίστηκε από την αρχαία ακόμα εποχή σε μια συγκοινωνία, επικοινωνία, αρμονία ψυχών, έτσι. Λοιπόν, τα λέγω όλα αυτά για να πω ότι στο Θεό πλησιάζουμε με τρόπους που καταλαβαίνει ο Θεός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Τους τρόπους τους οποίους καταλαβαίνει ο Θεός. Αν ο Θεός δεν καταλαβαίνει τα λόγια μας, αν του μιλάμε του Θεού μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει, υπάρχει μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει ο Θεός, ξέρετε. Υπάρχουν, ο Θεός καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες και Κινέζικα να του μιλήσετε, έτσι δεν είναι, και σιωπηλή να μείνετε, έτσι, και ένα στεναγμό να κάνετε, όλα τα καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει μια γλώσσα μέσα στις άπειρες γλώσσες που δεν την καταλαβαίνει. Και αυτή τη γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνει δεν ανταποκρίνεται κιόλας. Έτσι δεν είναι. Πάρτε ένα μωρό και αρχίστε να του μιλάτε και να του κάνετε ανάλυση του απειροστικού λογισμού, έτσι. Λάιμνιτς, Νεύτον, ταυτόχρονα το βρήκαν αυτό. Λοιπόν, και θα δείτε ότι μετά από λίγο δεν επικοινωνεί μαζί σας. Σας κοιτάει με όλη την καλοσύνη του, ξέρω εγώ, μπορεί να χαμογελάει κιόλας, αλλά δεν καταλαβαίνει τι του λέτε. Και δεν θα ανταποκριθεί ποτέ σε αυτά που του λέτε. Αν το ρωτήσει στο τέλος, επομένως, είναι χρήσιμη αυτή η ανακάλυψη που κάνανε αυτοί οι δύο μαζί. Ταυτόχρονα και τη διεκδικούσαν μάλιστα ο Λάιμνιτς με τον Νεύτωνα. Ποιος την έκανε πρώτος. Λοιπόν, 17ος αιώνας. Και δεν θα μπορέσει να σας πει το καημένο το μωρό, διότι είναι μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει. Έτσι υπάρχει λοιπόν μια γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνει ο Θεός και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί μιλάμε συνήθως σε αυτή τη γλώσσα. Και μεταξύ μας από το πολύ ξηρό που έχουμε φάει ένας από τον άλλον, τη μισοκαταλαβαίνουμε. Από το πολύ ξύλο που έχουμε δώσει ο καθένας στον άλλον, καταλαβαίνουμε, γιατί μοιάζει με γροθιές αυτή η γλώσσα. Δηλαδή είναι μια μετάφραση γρονθοκοπημάτων σε λέξεις. Μπορεί κανείς να μην γρονθοκοπεί, αλλά να τα λέει αυτά και να τα εννοεί πολύ καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα τόσο πιο πολιτισμένος είναι. Έτσι, τόσο πιο πολύ δεν πρέπει να φαίνεται αυτό. Αν σας γράψει ένας έτσι πολύ καλός Άγγλος ένα γράμμα που θέλει να σας πει τα χειρότερα,
Στην αρχή δεν θα καταλάβετε τίποτα σαν Έλληνας. Υπάρχει αυτή η πολιτιστική διαφορά. Ένας Αμερικανός δεν καταλαβαίνετε, σας λέει, τι ωραία πράγματα μου λέει αυτός. Και αυτός θα σε βρίζει από τον κορφίο στα νύχια. Αλλά βέβαια αυτό θα το καταλάβεις στην τρίτη ανάγνωση. Δεν πρέπει, διότι τα ήθη των λαών αυτών δεν επιτρέπουν να εκτεθείς. Ο Άγγλος μπορεί να σε μισεί, αλλά δεν θέλει να εκτεθεί ο Αμερικανός. Θεωρεί κατώτερό του το να εκτεθεί και να σου βάλει τις φωνές. Ο Έλληνας που έχει πιο μεγάλη ταπεινοφροσύνη και απλότητα σε βρίζει και εκτίθεται και ο ίδιος. Και σε λέει, πίσε, δείξε, και βγαίνει και ο ίδιος στη φόρα. Ο Άγγλος ποτέ δεν θα σου το πει αυτό. Έτσι. Αν, ας πούμε, έκανα μια διάλεξη εγώ σε ένα ξένο, σε ένα αγγλικό ακροατήριο τώρα, όπως έχω κάνει κατά καιρούς, λοιπόν, και σε κάποιον δεν αρέσουν καθόλου αυτά που λέει, δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στο διπλανό να πει τι λέει αυτός ο βλάκας. Δεν θα το πει αυτό ποτέ. Θα γυρίσει και θα του πει, ο μιλητής έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σύζυγο. Αυτό σημαίνει ότι δεν αξίζει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έτσι, αν σας πει ο Άγγλος, this is very important, αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό που είπατε. Αν βάλει τις φωνές και πει, τι είναι αυτό που λες εδώ, εκεί διαφωνώ, έχω μια διαφωνία, και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτό τώρα αφορά τις πολιτιστικές διαφορές. Αλλά και αυτά είναι γλώσσες που μαθαίνονται. Είναι γλώσσες αυτά που μαθαίνονται. Λοιπόν, και υπάρχει λοιπόν και η γλώσσα που ξέρει ο Θεός, οι γλώσσες που ξέρει ο Θεός και η γλώσσα που δεν ξέρει ο Θεός. Η γλώσσα που δεν ξέρει ο Θεός λοιπόν είναι η γλώσσα του Φαρισαίου. Αυτή τη γλώσσα δεν πάει να του μιλάς χιλιετίες. Δεν καταλαβαίνει, ούτε ανταποκρίνεται. Να τη διαβάσουμε λίγο τη γλώσσα αυτή, να τη μάθουμε, γιατί σας είπα είναι συνήθις γλώσσα. Εμείς την καταλαβαίνουμε όπως είπα, αλλά ο Θεός επειδή δεν εκβιάζεται και δεν εκφοβίζεται από κανένα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να τη μάθει, ούτε καμιά υποχρέωση να την ξέρει. Να το προσέξουμε. Λέει λοιπόν ο Φαρισαίος, τα ξέρετε τα λόγια. Σταθείς προς εαυτόν, πάθα προς. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων. Άρπαγες άδικη μοιχή. Πού, αρχίζει λοιπόν, παίρνει ένα πολυβόλο ας πούμε και βαράει. Άρπαγες, πάνε και οι άρπαγες, πάνε και οι μοιχή, πάνε και οι κλέφτες, πάνε και οι καλοί και οι λιγότερο καλοί, πάνε όλοι. Και σαν να μην του φτάνε αυτό για να του δώσει, θέλω να καταλάβει τι εννοεί. Γιατί πρέπει να του δώσουμε, θέλω να καταλάβει. Λέει, δεν είμαι ούτε σαν και αυτόν εδώ. Το διπλανό μου εδώ. Τον τελώνει. Δεν είμαι τέτοιος, για να καταλάβει ο Θεός με ποιον έχει να κάνει. Και το εξηγεί κιόλας γιατί. Γιατί είμαι ο καλύτερος από όλους. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, εγώ και εσύ είμαστε ένα, του λέει. Ανάμεσά μας δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Εγώ είμαι ένα παιδί του σπιτιού. Έτσι. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά? Γιατί κάνει τα εξής φοβερά έργα. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα το παιδί. Λοιπόν, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε. Δεν λέει πώς ακτάτε και πώς τακτάτε, δεν λέει. Λέει το δέκατο το δίνω πάντως. Εντάξει, άμα σου κλέψω ένα εκατομμύριο, τόσο 100.000, να μοιράσω δεν είναι και τίποτα. Τι ήταν αυτοί, άρπαγες και απατεώνες ήταν οι Φαρισαίοι. Οι οποίοι εκκρύπτονται όμως κάτω από αυτό του νόμου. Έτσι, γι' αυτό και οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους ο Χριστός στην κυριολεξία δεν άφηνε σε χλωρό κλαρί, ήταν οι Φαρισαίοι, όπως ξέρετε, και οι γραμματείς. Διότι αυτοί υπήρξαν η πηγή και είναι ακόμα, αν το θέλετε με έναν τρόπο, η πηγή της πνευματικής τυφλότητας του Ισραήλ. Έτσι, με την τυπολατρία τους και με την τεράστια, τεράστια έπαρσή τους στη θέση της ταπεινής αναζήτησης της αλήθειας που ταιριάζει σε ένα πνευματικό ηγέτη. Ο πνευματικός ηγέτης είναι κάποιος που προχωρεί με τα τέσσερα και να ζητάει την αλήθεια ο ίδιος για τον εαυτό του. Μόνο αυτοί είναι πραγματικοί ηγέτες, πραγματικοί. Αυτοί οι οποίοι ξενυχτούν για τον εαυτό τους, για τη δική τους προκοπή και τη μετάνοια και τη γνώση. Αυτό μετά μεταδίδεται, αλλά μεταδίδεται γιατί υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς θα μεταδοθεί? Να βάλω εδώ τρία εγκόλπια και να κρεμάσω και άλλα τρία από πίσω. Τι σημασία έχει αυτό? Τι σημασία? Άδειος, άδειος, άδειος είμαι και άδειος θα φύγω. Και σαν άδειο με βλέπει ο Θεός. Και τίποτα δεν βάζει μέσα το δοχείο αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε μεγαλόσχημους εκκλησιαστικούς πάνε να ανοίξουν και κάνουν κρά. Σαν τον κόρακα.
Κρά μια φορά, κρά δύο φορές, και ο λαός υπομένει απλώς να τελειώσει, να φύγει. Διότι δεν του βάζει τίποτα ο Θεός στο κουτί αυτό, γιατί είναι γεμάτο. Που είναι γεμάτο με τον εαυτό του. Με τον αυτοθαυμασμό του, με την αυτοέπαρσή του, με την αυτό, πώς το λένε, την όλη του, τον τεράστιο ναρκισισμό αυτό, ναι. Έτσι. Και λέει αυτά τα οποία λέει και μιλάει μια γλώσσα, αυτό είναι το χειρότερο, που ο Θεός δεν την ξέρει, ούτε θέλει να τη μάθει. Διότι ο Θεός κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Θα μπορούσαμε, αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό, να πάρουμε, να διαβάσουμε τα λόγια του Φαρισαίου ανάποδα. Ανάποδα. Έτσι. Και να λέμε ότι, σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέω, αλλά ο Θεός ταπεινώνεται μπροστά στη δημιουργία του. Και ξέρετε γιατί όταν του λες «Εγώ Κύριε σκότωσα, έτσι, συγχώραμε», γιατί το δέχεται? Διότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πλάνης σου, αναλαμβάνει την ευθύνη του αδιεξόδου σου, σε καταλαβαίνει, μπαίνει στη θέση σου, σε δικαιολογεί. Αυτό το φοβερό πράγμα που έχει ο Θεός, το έχει λίγο η μητέρα, αλλά ο Θεός το έχει στο μέγιστο βαθμό. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα να εξομολογούμε. Θα έπρεπε η Εκκλησία καλό και θα λέει: «Κοιτάξτε, μία φορά στη ζωή το εξομολογηθεί κανείς. Άιντε δύο». Διότι αλλιώς είναι μπαιγμός. Τι μου εξομολογείς και τα ξανακάνεις πάλι? Το ότι πας και εξομολογείς ξανά και ξανά τα ίδια, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι κάποιος δεν σε ταυτίζει με την αμαρτία σου, σε δικαιολογεί, σε αποσυνδέει από την αμαρτία σου τελείως και σε βλέπει σαν να είσαι πραγματικά ένα υπέροχο πλάσμα, όπως ακριβώς η τελευταία μανούλα βλέπει το τελευταίο μωρό της, σαν να είναι πραγματικά ό,τι γλυκύτερο και ό,τι ωραιότερο και ό,τι ομορφότερο έχει γεννήσει ποτέ η δημιουργία. Έτσι μας βλέπει ο Θεός, με αυτή την αγία αφέλεια. Δεν είναι αφέλεια, είναι θετικότητα. Γιατί ξέρει ότι μόνο έτσι, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ο άνθρωπος πραγματικά θεραπεύεται, ομορφαίνει και γίνεται άξιος. Όταν του δώσεις δωρεές, αυτό είναι. Δωρεάν όλα, δωρεάν χαρίσματα. Λέγαμε για τα χαρίσματα την προηγούμενη φορά, πότε βρεθήκαμε ξανά. Τα χαρίσματα. Πάρ' τα χαρίσματα. Ό,τι έχει, τα δίνει όλα. Σε μορφή χαρισμάτων. Και φεύγει. Τα δίνει γιατί αυτή είναι άξιοι? Όχι, από εκείνη δεν είναι άξιοι. Τα δίνει για σκόπος. Και τους λέει σκορπίστα και ζεις έτσι άσκοπα. Γιατί? Για να τους κάνει άξιους. Αυτό το πράγμα που έχει ο Θεός, αυτή η τεράστια ελευθερία του Θεού, η τεράστια ελευθερία του Θεού, δηλαδή είναι τον κάνει υπερβολικά ελκυστικό. Είναι ελκυστικός ο Θεός. Καταλάβατε? Δεν είναι αυτό το ηλίθιο το οποίο έχουμε στα μυαλά μας. Μερικοί από εμάς και τον μεταχειριζόμαστε ως ανόητο και τον παρουσιάζουμε ως ανόητο. Και ακούει κανείς σήμερα νέα παιδιά και ζωντανούς ανθρώπους θα λένε τι θα κάνω με το Θεό της τάδε κεράση του τάδε μπάρμπα, ας πούμε. Γιατί εμείς έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Αλλά δεν είναι αυτός ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτός που παίρνει λοιπόν την ευθύνη. Και παίρνει την ευθύνη σε τέτοιο σημείο που να ταπεινώνεται μπροστά στη δημιουργία και στην κυριολεξία. Να μην βλέπει αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει στραβά. Διότι μόνος μου έγινα εγώ στραβός. Δεν ξέρω αν εσείς γίνατε επειδή το θέλει ένας άλλος, αλλά συνήθως μόνοι μας γινόμαστε. Καταλάβατε? Και εξαιτίας αυτού ο Θεός λοιπόν θα μπορούσε να πει «Δεν έχω την ευθύνη σου εγώ. Δεν παίρνω καμιά ευθύνη». Παίρνει την ευθύνη και μπαίνει στον κόσμο αυτό, ναι, και για να δώσει να καταλάβουν τι θέλει να πει, ανεβαίνει στο Σταυρό. Δεν σταματάει στο Σταυρό επειδή το θέλει, που του αρέσει, αλλά γιατί ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε αυτά που έλεγε ήταν παρεξηγώντας τον. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να καταλάβουμε αυτό που έλεγε. Έπρεπε να τον πεθάνουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε. Θανάτου δε Σταυρού, υπήκος μέχρι θανάτου και αυτή η αγάπη μέχρι θανάτου. Λοιπόν, αυτή η υπερφυής αγάπη είναι το μυστικό της Εκκλησίας. Αυτό έχει η Εκκλησία μέσα της. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα τελειώσουμε εμείς βέβαια. Θα τελειώσει η δική μας η γνώση, η δική μας η πίστη. Αλλά όχι η Εκκλησία. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι κάνει ο άλλος. Λοιπόν, σ' είπα, σε αυτή τη γλώσσα ο Θεός ούτε καταλαβαίνει ούτε ανταποκρίνεται.
καταλαβαίνει στη γλώσσα που του μοιάζει, στη γλώσσα της ταπεινοφροσύνης. Στη γλώσσα αυτή καταλαβαίνει, μόνο αυτή καταλαβαίνει. Και όλες οι γλώσσες που συντονίζονται με αυτή. Έτσι. Όταν λοιπόν μιλήσει ο Φαρισαίος, ο Θεός δεν ξέρει καν τι είπε. Αν το ρωτήσεις τι είπε αυτός, θα πει τι κατάλαβα. Τι είπε αυτός, τι λέει το σύνορα. Δεν έχουν νόημα αυτά που λέει ο Φαρισαίος. Καταλάβατε. Κανένα νόημα. Διότι έχουν μέσα τους ακριβώς το αντίθετο της ταπεινής αγάπης που είναι ο Θεός. Οι άλλοι όλος είναι εκείνος, ο άλλος είναι εκείνος, ο άλλος είναι εκείνος, ο άλλος είναι εκείνος, ο άλλος είναι εκείνος. Και βλέπετε εκείνο το φοβερό, την ιστορία εκείνη με τη Μιχαλίδα, έτσι, η οποία είναι σκάνδαλο για πολλούς ηθικολόγους, άσχετα να το λένε. Γι' αυτό και οι παπάδες το αποφεύγουν το κήρυγμα αυτό. Παλιότερα ιδίως το απέφευγαν. Σου λέει τι λέει εδώ αυτός. Δηλαδή πιάνει μια Μιχαλίδα, την πιάσανε από αυτό φόρο, τη βάζουν στη μέση και την πάνε σε αυτό να. Αυτοί ξέραν τι θα κάνουν. Ξέρετε την ιστορία. Και λέει, ορίστε, τι την κάνουμε αυτήν τώρα εδώ. Τι λέει ο Μωσαϊκός νόμος. Λοιπόν, και ένα από τα απόκριφα Ευαγγέλια λέει το εξής, στα επίσημα δεν το βάλανε, ότι ο Χριστός λέει, το επίσημο κείμενο λέει, καθότανε λέει με το ραβδί και έγραφε στη γη. Όταν του μιλάγανε. Τι έγραφε, ξέρετε, τι έγραφε. Έγραφε το όνομα του τάδε που ήταν δίπλα του και την απαλακίδα που είχε δίπλα. Καταλάβατε. Ιωάννης Βασούλα δίπλα, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε το όνομα αυτό τότε. Ξέρω εγώ, τάδες απέβαζε και δίπλα το όνομα της γειτόνισσας. Αυτοί τρομάξανε. Έτσι τους έπεισε. Μην νομίζετε ότι τους έπεισε επειδή η φιλανθρωπία ήταν ξένη για αυτούς. Λοιπόν, και λέει μετά το περίφημο, ο αναμάρτητος, πρώτος στον λίθρο βαλέτο. Αυτός που είναι αναμάρτητος λοιπόν από εσάς, να ρίξει πρώτος την πέτρα. Και δεν τολμάει κανένας να ρίξει πέτρα γιατί είναι γραμμένα κάτω. Και γυρίζει αυτή και της λέει, πρόσεχε τον εαυτό σου. Δεν της λέει, βρε εσύ τώρα, να είναι η σειρά σου τώρα. Εσύ που έκανες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και αυτό είναι όλο το πράγμα, είναι η εξομολόγηση. Της δίνει άφεση γιατί ταπεινώθηκε. Γιατί ενώπιον όλων βρέθηκε στην κατάσταση που βρέθηκε. Συλληπούμενος και ταυτόχρονα δίνοντάς της κουράγιο. Υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει, πρόσεξε. Αυτό που έκανες δεν είναι τίποτα. Μπροστά σε αυτό το οποίο είσαι. Μπροστά σε αυτό το. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και με τον τρόπο αυτό την κάνει αγία αυτή τη γυναίκα. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Άλλο τρόπο δεν ξέρουμε. Μπορεί βέβαια πολλοί να επινόησαν πολλούς τρόπους. Να ξέρετε ότι ο χριστιανισμός είναι φοβερά παρεξηγημένος. Είναι γίνει μια ιστορία για αγρίους μερικές φορές, εντάξει. Διότι τη διαχειρίζονται άνθρωποι που δεν τον ξέρουν. Που δεν ξέρουν τον Θεό πώς είναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι λέει λοιπόν ο άλλος εδώ ο ταπεινός. Λέει, μακρόθενεστος ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς επί των ουρανών επάρε, αλέτυπτε το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάσσι τίμη το αμαρτωλό. Στέκεται μακριά. Δεν θέλει καν να κοιτάξει τον ουρανό και χτυπάει το στήθος του γιατί δεν του φτάνουν οι λέξεις. Καταλάβατε. Βέβαια αν ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του τελώνει, μπορεί να πήγαινε στο σημείο εκείνο, αλλά δεν νομίζω ότι θα άντεχε να ακούει και τον Φαρισαίο να τον βρίζει. Θα μπορούσε λοιπόν ο τελώνης να πει, Φαρισαίε, κοίταξε εγώ ήρθα εδώ, θα κάνω ό,τι κάνω, εσύ δεν έχεις δικαίωμα όμως να μου λες ότι είμαι αυτός που είμαι. Δεν μπορούσε να το πει, κάποιος από εμάς θα το έλεγε. Θα του λέει, κοίταξε να δεις, Φαρισαίε, εσύ δεν είναι. Τι είναι αυτά που μου λες, δεν είσαι σαν εμένα. Σου χειρότερος από μένα είσαι εσύ. Και να τον πλακώσει εκεί πέρα και να γίνει. Δεν το κάνει αυτό. Δέχεται λοιπόν αυτή τη φοβερή ταπείνωση από τον άλλον. Όχι από τον Θεό μόνο. Και από τον άλλο άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα γεροντικά είναι γεμάτα με τέτοιες ιστορίες. Παράδοξες ιστορίες. Οι οποίες όμως φαίνεται ότι έχουν νόημα. Έτσι, βλέπεις τους Αγίους να φτάνουν στα, διάβαζα προχθές έτσι τυχαία,
για την Αγία Ισιδώρα, τη διαχριστών Σαλή. Ήταν στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών με 400 καλόγριες. Πήγε λοιπόν από την πρώτη μέρα αυτή ντυμένη με παλιόρουχα και έκανε διάφορες κινήσεις ότι δεν ήταν καλά. Την πήραν οι καλόγριες και την είχαν για πικ-πόγκ, ας πούμε. Και ό,τι θέλανε κάνανε μαζί της, άλλη της πέταγε νερά, άλλη της έβαζε λέει συνάπη στα ρουθούνια, άλλη της πέταγε κανένα ραβδιά να βγαίνει πως θα τρέξει να γλιτώσει. Την είχαν λοιπόν στο φούρνο εκεί πέρα όλη μέρα με τα αυτά. Και όσοι ως πιτηρούν λέει απέναντι, που ήταν κάτι σαν τον Άγιο Παΐσιο της εποχής μας, και η τεράστια φήμη στο απέναντι βουνό, έλαβε αποκάλυψη. Μια στιγμή του ήρθε ο λογισμός, είναι κανένας που να έχει κάνει κάτι που κι εγώ πρέπει να το κάνω, Κύριε. Και του λέει το Πνεύμα του Άγιο, κοίταξε, σε εκείνο το μοναστήρι λέει, υπάρχει μία που είναι πολύ ανωτερή σου. Και πάει λοιπόν αυτός και μόλις πάει λέει γίνεται χαμός, διότι οι μοναχές ξέρουν ότι είναι ο Μέγας Άγιος. Του κάνουν λέει λαμπρή υποδοχή. Και αυτός λέει σας παρακαλώ πολύ να περάσουν όλες τις αδελφές μπροστά μου. Λοιπόν, πέρναγαν και οι 400. Τίποτα δεν είδε σε καμία. Υπάρχει λέει μία που έχει ένα χρυσό διάδειμα στο κεφάλι λέει. Έτσι την έδειξε το Πνεύμα του Άγιο. Ένα χρυσό διάδειμα έχει λέει. Και η κυκλοφορία ανάμεσά σας ποια είναι αυτή. Εμείς είμαστε όλες. Δεν είστε λέει όλες. Υπάρχει τουλάχιστον μία ακόμη. Υπάρχει μία λέει που είναι παλαβή λέει. Τι την κάνω. Για φέρτη μου αυτή εδώ λέει. Και αυτή ήταν που έλαμπε είχε το διάδειμα. Λοιπόν. Και λένε αυτές μα αυτή ξέρεις είναι. Εσείς είστε λέει παλαβές. Ακριβώς έτσι είπε. Σαλές λέει εσείς είστε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη Αγία και αξίζει να λέγεται Αμάς, το αντίθετο του Αβά. Αμάς, αντίθετο του Αβά. Λοιπόν, και ξαφνικά αρχίζουν άλλες την προσκυνάνε και αυτή λέει εξένευσεν. Χωρίς να καταλάβει κανένας λέει πώς έφυγε και εξαφανίστηκε και ουδέποτε εμφανίστηκε ξανά και ουδής έμαθε που πήγε και πώς τελείωσε τη ζωή της. Διότι δεν τον ήθελε τον έπαινο. Τι να τον κάνεις τον έπαινο όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Τι να τον κάνεις τον έπαινο των ανθρώπων. Πρέπει όλοι μαζί να χορεύουν και να φωνάζουν. Τι να στιγμή που φωνάζουν στάρο, σταύρωσουν βέβαια, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι αλλάζουν διότι δεν έχουν περιεχόμενο ούτε βάθος. Λοιπόν, μόνο οι Άγιοι έχουν περιεχόμενο και βάθος και βλέπουν βαθύτερα. Οι πιο πολλοί δεν βλέπουν τίποτα. Φωνάζουν λοιπόν κάτι που δεν τους αρέσει και σκούζουν όταν δεν τους αρέσει την άλλη στιγμή. Λοιπόν, χωρίς καμία αίσθηση αντίφασης. Λοιπόν, τι να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος του Θεού. Τι το χρειάζεται, καταλάβατε, αυτό το που λέει δεδικαιωμένος, κατέβηκε λέει δεδικαιωμένος, αυτό είναι το μεγαλείο, όταν σε δικαιώνει ο Θεός. Εντάξει, τι ακριβώς περισσότερο μπορείς να θέλεις στη ζωή αυτή. Σε δικαιώνει το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή και σε επισκέπεται με ουράνιο τρόπο και σου δίνει παρηγοριές φοβερές και σου δίνει πράγματα και σου δίνει χαρίσματα. Τι να το κάνεις το άλλο. Τους λυπάσαι τους άλλους. Καταλάβατε. Και τους αμαρτωλούς και τους μη αμαρτωλούς και τους φαρισαίους και τους μη φαρισαίους και τους ανθρώπους όλους. Αλλά μια λύπηση η οποία δεν είναι αφιψηλού. Είναι μια λύπηση γεμάτη συγκατάβαση. Γιατί έτσι το Πνεύμα του Άγιο θέλει όλοι να γνωρίσουν την αλήθεια. Δεν την κρατάς μόνο για τον εαυτό του κανείς. Καταλάβατε. Και λέει λοιπόν αυτό το πράγμα εδώ στο τέλος. Τη φοβερή αυτή κουβέντα. Ότι πάσο ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Νόμος σταθερός όπως το έψιλον ίσον μισέ τετράγωνο του Αϊνστάιν. Όπως ισχύει εκείνο το Αϊνστάιν σε μερικές περιοχές, στη μικροφυσική δεν ξέρω αν φυσικούς, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει πάντοτε εδώ. Είναι νόμος πνευματικός. Μόλις δεις κάποιον να υψώνεται, να υψώνεται, να υψώνεται, να υψώνεται, να υψώνεται και να λέει εδώ εγώ και να κοιτάει κοιτάτε σε μένα εδώ εγώ είμαι και αυτό που εμένα περιμένατε και εγώ είμαι αυτός, μετά από λίγο να ξέρεις θα ακουστεί μπόμπα που θα σκάσει. Τώρα, σε λίγο, αργότερα, πότε θα είναι η ώρα. Αλλά δεν ευδοκεί σε αυτό ο Θεός. Δεν μιλάει τη γλώσσα του Θεού. Μετά από λίγο θα γίνει βαβέλα αυτή η γλώσσα. Θα μπει ο διάβολος μέσα και θα τα κάνει όλα όπως ξέρει αυτός. Και δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Καταλάβατε. Όλοι ψώνουν αυτόν και σήμερα νομίζουν όλοι, ακούει κανείς τους πολιτικούς μας για παράδειγμα και λέει πω 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 πω. Μα ο καθένας να σε πείσει ότι αυτόν περιμέναμε, ακριβώς αυτόν.
μου τη χιλιοστό παρακάτω. Και μετά από λίγο τους βρίζουν όλοι. Τι φοβερό πράγμα. Έτσι δεν είναι? Διότι ξεκινούν άνευ Θεού. Άλλο πράγμα να σε υψώσει ο Θεός. Και άλλο πράγμα να υψώνεις τον εαυτό σου. Αν σε υψώσει ο Θεός, δεν έχει ασφάλεια αυτό. Ούτε θα πέσεις και καλό θα κάνεις και δεν θα κινδυνεύσεις. Αν όμως υψώνεις τον εαυτό σου, συνέχεια, εσύ, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η χάρις δεν αναπαύεται και δεν βρίσκει ανάπαυση ο Θεός πάνω σου. Γι' αυτό και βλέπετε οι πατέρες συνεχώς να μιλούν για την ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι η γλώσσα του Θεού. Αυτή τη γλώσσα μιλάει, σε αυτή τη γλώσσα συντονίζεται. Αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνει. Αν θες να καταλάβεις την προσευχή σου, πρέπει να έχει το στοιχείο αυτό μέσα. Αν θες να καταλάβεις τα αιτήματά σου, πρέπει να έχουν το στοιχείο αυτό μέσα. Και η ταπεινοφροσύνη εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Η ταπεινοφροσύνη είναι και η διακονία, η ταπεινοφροσύνη είναι και η ευγνωμοσύνη, η ταπεινοφροσύνη είναι και η μετάνοια. Μετάνοια είναι και κατεξοχήν ταπεινοφροσύνη. Ναι ή όχι? Μετάνοια. Μετάνοια. Βλέπετε η λειτουργία, η ευχαριστία, η αναφορά πώς αρχίζει. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα κλπ. Και λέει για όλα. Πάντων ον εισμεν και ον ουκίσμεν, από το είδα, όλα αυτά που ξέρουμε και που δεν ξέρουμε, υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Υπάρχουν αφανείς ευεργεσίες και φανερές ευεργεσίες, οι οποίες είναι άπειρες. Μέχρι τώρα ο καθένας μας κουβαλάει από πίσω του ένα τεράστιο αριθμό ευεργεσιών. Σήμερα που ο καθένας στέκεται εδώ, κουβαλάει πίσω του ένα τεράστιο αριθμό ευεργεσιών, τις οποίες μπορεί να δει λίγο ή ξαφνικά περισσότερο ή πολύ περισσότερο, και τότε αυτό το πράγμα γίνεται αιτία πρώτον ταπεινοφροσύνης και δεύτερον ευγνωμοσύνης. Ναι ή όχι? Ταπεινοφροσύνης, τι έκανα εγώ? Με φύλαξες εδώ, εκεί. Σήμερα δεν καταλαβαίνω την αγιότητα οι άνθρωποι πια. Άγιος δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει τα χαρίσματα. Άγιος είναι αυτός που ήταν πριν τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα έρχονται όταν ο άνθρωπος αγιαστεί. Αλλά είναι Άγιος από πριν. Αλλιώς θα του καταστρέψουν τα χαρίσματα. Καταλάβατε? Θα τον καταστρέψουν τα χαρίσματα. Ο Θεός θέλει να δώσει όλους χαρίσματα. Και μεγάλα χαρίσματα. Βλέπεις την πρώτη εκκλησία, οι μισοί προφήτευαν και άλλοι μισοί ερμήνευαν. Αλλά άμα σου το δώσει τα χαρίσματα έτσι όπως είσαι, μετά από λίγο θα έχεις γίνει ένας παλιουγκουρού εκεί που θα δίνεις, θα πουλάς προφητείες, θα πουλάς έτσι ψευτοθαύματα, θα πουλάς και θα πάρεις και θα καταστραφείς και εσύ, θα κάνεις και ζημιά στους άλλους. Δεν τα δίνει λοιπόν αυτά ο Θεός. Ή τα δίνει ο διάβολος, οπότε μοιάζουν, πώς το λένε, δεν μοιάζουν, αλλά κάνουν ζημιά απευθείας. Έτσι, ο διάβολος ξέρετε πράγματα, τα πουλάει ακριβά. Και τα πουλάει πάντα για το κακό μας. Γιατί δεν έχει έλεος ο διάβολος, να ξέρετε. Να υπάρχει έλεος. Να τη θυμάστε αυτή την κουβέντα. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Και μάλιστα έτσι το λέει ενεργητικά. Ταπεινών εαυτών δεν είναι αυτός ο οποίος τρώει ξύλο, παθαίνει συμφορές, δεν έχει να φάει και νιώθει σκουπίδι. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι εξουθένωση. Ταπείνωση σημαίνει να έχεις να φας. Να μπορείς να ασκήσεις εξουσία. Να έχεις την υγεία. Και αυτά να τα αποδίδεις στη δωρεά του Θεού και να από τον παρακαλείς να σου δείξει τι θα τα κάνεις. Αυτό είναι ταπείνωση. Το έχουμε ξαναπεί. Άλλο πράγμα είναι ο σταυρός και άλλο πράγμα είναι τα βάσανα. Τα βάσανα δεν είναι σταυρός. Έχω το σταυρό μου. Μα τα βάσανα σου έχεις. Όλοι έχουν βάσανα. Δύο είναι οι σταυροί. Ένας εκ δεξιών του Χριστού, ένας εκ αριστερών. Μόνο ένα σώζει. Το άλλο είναι απλώς βάσανο. Αυτά που τραβάω επειδή κάνω εγώ ζημιές στους άλλους και μου κάνουν και εμένα, είναι σταυρός. Τα είναι αυτά που κάνω εγώ. Εγώ φταίω για αυτά. Σταυρός είναι οτιδήποτε γίνεται όταν θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν θέλω εγώ προσωπικά
να τηρήσω πραγματικά, να εφαρμόσω τη σοφία του Θεού στα πράγματα του κόσμου και συναντάω αντίσταση. Αυτό είναι σταυρός. Και τότε αυτό μπορεί να εκδηλωθεί και σαν ασθένεια και σαν καταφρόνηση και σαν φτώχεια και δεν ξέρω σαν τι. Αυτό είναι σταυρός. Σταυρός είναι κάτι το οποίο το κάνω με τη θέλησή μου. Το αναλαμβάνω, μπορεί να μην έρθει τη θέλησή μου, αλλά το αναλαμβάνω ως μαρτυρία για την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι ότι πυροβόλησα και σκότωσα έναν και με πυροβολούν τώρα οι δικοί του και με σκοτώνουν εμένα. Σταυρός αυτό. Αυτό είναι ανταπόδοση του κακού που έκανα. Εντάξει, δεν έχει. Και εδώ, να το προσέξετε, η ταπείνωση είναι όταν κανείς έχει δόξα, όταν κανείς έχει ομορφιά, όταν κανείς έχει χρήματα, όταν κανείς έχει... Αυτό είναι ταπείνωση. Ταπείνωση είναι να έχω χρήματα. Έτσι. Και να κοιτάζω να μην τα επιδεικνύω και ταλαιπωρώ τον άλλο. Να κοιτάζω να βοηθήσω κρυφά και κάποιον. Ταπείνωση είναι να έχω υγεία και να την χρησιμοποιώ την υγεία αυτή για να βοηθήσω τον άλλο, όχι να τον κάνω να πονέσει. Ταπείνωση είναι να έχω ομορφιά, αλλά να μην πληγώνω τους άλλους με την ομορφιά αυτή. Για να την κάνει ο Θεός θεοειδή την ομορφιά αυτή. Καταλάβατε τι λέω. Ταπείνωση είναι όταν έχω πλούτο. Όταν έχω λόγο να κρύψω κάτι. Αν δεν έχω τίποτα να κρύψω, τι ταπείνωση είναι αυτό. Αυτό λέγεται σχάτη πτωχία. Εντάξει, μπορεί ξέρετε την κατάσταση να ταπεινωθεί, αν ξέρει τι είναι ταπείνωση. Να κάνει τον εαυτό του υπεύθυνο για την πτωχία του και ενώπιον του Θεού να μην γογγίσει. Και αυτό ταπείνωση είναι. Αλλά αυτό είναι θέλει πιο προχωρημένα κότσια. Γι' αυτό λέει ο ταπεινών εαυτών. Και όπως τώρα λέει, ο υψών εαυτών, που σημαίνει ότι στην ουσία δεν έχεις τίποτα σοβαρό πάνω σου, εσύ υψώνεις τον εαυτό σου. Προσέξτε το γι' αυτό. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα, πώς το λένε, δοξάζονται, αυτοδοξάζονται κυρίως, έτσι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, το ρωτήσαμε μια φορά, τι είναι η υπερηφάνεια, και μας λέει, το μωρό λέει, μόλις βγάλει ένα δοντάκι, το δείχνει. Καταλάβατε, επειδή έχει ένα το δείχνει, άμα έχει 32 ξέρω εγώ δεν τα δείχνει, όλοι έχουν, εντάξει, είναι απλώς ένας, αλλά άμα έχει ένα λέει, άμα έχει ένα, γι' αυτό λέει λοιπόν ο υψών εαυτών, ο υψών εαυτών είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, αυτά που έχει πάνω του τα πολλαπλασιάζει επί 50, επί 100, επί 1000, φουσκώνει και απαιτεί όλοι δίπλα του να είναι μαγεμένοι, ας πούμε, και σαγηνευμένοι. Καταλάβατε. Ο υψών εαυτών. Εντάξει. Οι πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι, έλεγα σε ένα φοιτητή μια φορά, που έκανε, έλεγε, το ξέρω και το ξέρω το άλλο, κοίτα να δεις, του λέω. Όταν ήμουν νέος, τα ήξερα όλα. Άκου να δεις, του λέω, όταν ξέρεις πολλά, τότε αγνοείς και πολλά. Όταν ξέρεις λίγα, γνωρίζεις και λίγα. Μου λέει, δεν το κατάλαβα αυτό. Όταν ξέρει κανείς πολλά, όταν μπει μέσα στις επιστήμες, για παράδειγμα, αν το πάρουμε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τότε θα καταλάβει πόσα πράγματα δεν ξέρει, όσα και αν μάθει. Και με παραδόξους, όλοι θα λένε τι πολυμαθείς που είναι τούτος, και αυτός θα λέει πόσα πράγματα δεν ξέρω ακόμα. Όταν κανείς ξέρει λίγα, το μόνο που ξέρει είναι απλά ένα πιάτο, ας πούμε, και να λέει, πω, τα ξέρω όλα. Δεν φαντάζεται καν. Έτσι δεν είναι? Τι υπάρχει να μάθει. Στην πνευματική ζωή αυτό ισχύει πάρα πολύ. Γι' αυτό βλέπεις ο άνθρωπος που ξέρει το Θεό είναι ταπεινός, γιατί ξέρει πόσα πράγματα κάνει ο Θεός και πόσα πράγματα υπάρχουν στον πνευματικό κόσμο που δεν φαίνονται εύκολα. Όποιος δεν ξέρει τίποτα όμως, αν κάνει κανένα σταυρό, του πει κανένας κανένα μπράβο, τον έχει το Θεός στο τσεπάκι, σαν το τέτοιος είναι ο Φαρισαίος. Παπ, τον έχει εδώ. Δεν έχει ανάγκη κανένα. Και δεν φοβάται τίποτα, διότι δεν ξέρει τίποτα. Αλλά αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν πάει μακριά. Χαραμίζει τη ζωή του αυτός και βέβαια, επειδή μιλάμε και για Βασιλεία του Θεού και για αιώνια ζωή, όλα αυτά έχουν και ένα αντίκτυπο σε αυτό που έρχεται, να ξέρετε. Εντάξει, γιατί εδώ είμαστε προς και δεν ξέρω αν είναι κανένας αιώνιος εδώ,
Μπορεί να είναι. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Έχω συναντήσει ανθρώπους που μου λέγανε, έχω συναντήσει ανθρώπους 90 χρονών που να μου λένε ότι εγώ 30 χρόνια ακόμα θα ζήσω. Και δεν έκανε 30 μέρες βέβαια, αλλά το θέμα είναι, ναι, είμαστε πρόσκαιροι. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες τον άνθρωπο τον έλεγαν θνητό, βρωτός, υβρωτή, γένος βρωτών. Θνητός είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς ότι είναι θνητός. Και είναι ανά πάσα στιγμή θνητός. Με κανένα μας δεν έχει κάνει συμβόλαιο ο Θεός, έτσι δεν είναι. Ότι θα φτάσει στα 101 και μετά θα τον επισκεφθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα της αιωνιότητας. Η γλώσσα της αιωνιότητας είναι η γλώσσα της ταπεινής αγάπης. Η άλλη είναι η γλώσσα ενός άλλου, ο οποίος ταλαιπωρεί πάρα πολύ και ταλαιπωρείται ο ίδιος, αλλά και ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Προσέξτε, γιατί η αιωνιότητα είναι κάτι που κερδίζεται στη ζωή αυτή. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και αν την αγνοήσουμε, δεν μας αγνοεί αυτή. Οπότε, σαν το ανέκδοτο εκείνο που το έλεγε ο Γέροντας εδώ, με τον παππού, λέει, που τον κυνηγούσε, λέει, ο Χάρος, και αυτός έκανε το μωρό. Και του λέει ο Χάρος, τι καείς εδώ, λέει, θέλω μαμ, μαμ. Και λέει, όχι, θα πάμε ατάτα, του λέει. Δεν μπορούμε να μην έχουμε αυτή την γνώση. Αλλά ο πολιτισμός, σας είπα, στηρίζεται, ο καπιταλισμός στηρίζεται πάνω στη διαφήμιση, στο lifestyle, το οποίο σε θέλει συνέχεια να είσαι ανώριμος. Ανώριμος. Θα τελειώσουμε με αυτό το ανέκδοτο που θα πει ο Γέροντας τώρα. Σε θέλει πνευματικά ανώριμο. Παλίμπεδα. Σε θέλει να μην καταλαβαίνεις, να νιώθεις συνέχεια ότι είσαι έτσι άνετος, να είσαι ανάγκη κανένα και τρέχεις με το νέο μοντέλο του τάδε οχήματος με 160, έχεις και το DVD, τέρμα να κάνει και αυτό θεωρείται για κάποιο λόγο ότι ο θάνατος δεν σε περιμένει στα επόμενα 100 μέτρα για κάποιο λόγο που δεν το έχω καταλάβει. Έτσι, αλλά ο καπιταλισμός αυτό θέλει και σαν καλά παιδιά πρέπει να συμμορφωθούμε όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνεται συντομότερα. Άντε. Το ανέκδοτο που θα πω θα δεχθεί πως ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε αλλά δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος δεν είναι στοιχείο της ζωής μας, δεν το πλασσα Θεός. Θάνατον ο Θεός σου και ποιήσε. Αλλά ήρθε από την παράβασή μας, όπως ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ ξέρουμε ότι το αποδέχθηκε ο Θεός να μην γίνει το κακό θάνατο, ότι θα πεθάνουμε, αλλά μέσα μας όμως δεν το ζούμε, δεν μπορούμε να το ζήσουμε, γιατί δεν έχει βάλει θάνατο μέσα στη σύνδεσή μας ο Θεός. Ένα ανδρόγυνο λοιπόν, γέροι, μάλλον μεταξύ τους, ποιος θα φύγει πρώτος από τη ζωή. Και ήθελε, ναι, και ήθελε ο καθένας να φύγει πρώτος αυτός, όχι ο άλλος. Έλεγε ο άνδρας, γυναίκα, λέει, εγώ σε παρακαλώ κάτι να την μπορείς να φύγω πρώτος εγώ, λέει, γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Λέει, γυναίκα, άνδρα μου, συνήθως οι άνδρες θα μείνουνε. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να φύγουμε να ετοιμάσουμε τόπο στον ουρανό. Και μάλλον κάθε μέρα. Μια μέρα μάλλον τόσο πολύ που έφυγε ο άνδρας από τα νεύρα του και πήγε στο καφενείο. Εκεί που πήγε στο καφενείο έτσι αντιλήφθηκε ότι ξέχασε τα κλειδιά από το σπίτι. Λέει, για να πάω στο σπίτι να πάρω το κλειδιά, μην τυχόν από τα νεύρα της η γυναίκα μου με κλείσει όξο το βράδυ που θα γυρίσω. Πάει λοιπόν και χτυπάει την πόρτα. Λέει η γυναίκα μου μέσα, ποιος είναι? Ο Χάρος, λέει, είμαι. Στο καφενείο πάνε, στο καφενείο. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει, εκτός αν κάποιος θέλει να πει κάτι πολύ... Ναι, ναι,
Έχουμε τελειώσει, δύο λεπτά ακόμα, έτσι, όπως κάνουμε πάντα. Έχει μια τακτική περίεργη για μας, για μένα τουλάχιστον, όταν θέλει να χτυπήσει την υποκρισία και την αμαρτία. Και συγκρίνει ανώμια πράγματα, όχι όμοια. Και εξηγούμε γιατί. Όταν θέλει λοιπόν να χτυπήσει την αμαρτία, λέει, συγκρίνει τον Φαρισαίο με τον Τιρόνι. Δεν παίρνει δύο Φαρισαίου για να πει ο ένας ήταν καλός, ο άλλος ήταν κακός. Παίρνει λοιπόν έναν άσχετο, ένα ανώνυμο θα λέγαμε, και τον υπόλοιπο τον Φαρισαίο. Στην παραβολή πάλι του καλού Σαμαρίτου, παίρνει έναν επώνυμο ιερέα και παίρνει και έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος ήταν άσχετο για να περιθάξει τον τραυματία. Στην περίπτωση πάλι του Αγίου Σιμεών, δεν βάζει έναν ιερέα να υποτιμεί τον Χριστό και την Παπαντή, βάζει έναν λαϊκό. Δεν παίρνει λοιπόν πάλι έναν άνθρωπο της Εκκλησίας. Γιατί αυτό ακολουθεί ο Χριστός και δεν παίρνει τα όμοια πράγματα να συγκρίνει και αφήνει να ερωτήσει ότι αυτοί που είναι με το καθεστώς της Εκκλησίας κατά κάποιο τρόπο δεν ανταποκρίνεται στο συνέστημα των ανθρώπων. Δηλαδή είναι πιο αμαρτωλή κατά κάποιο τρόπο από τους άλλους λαϊκούς που λένε ότι εγώ είμαι λαϊκός, που είναι και αμαρτωλός. Αυτό μου θυμίζει κάτι που μου είπε κάποτε εμένα ο παπά Εφραίμου Κατωνακιώτης, όταν Άγιος και αυτός, και ελπίζουμε να τον δούμε και αυτόν στας δέλτους των Αγίων, γιατί ήταν Άγιος, λίγο πριν τη χειροτονία, μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, γιατί ο παπάς δεν πεθαίνει ποτέ στην κατάσταση του λαϊκού. Δεν πεθαίνει ποτέ στην κατάσταση του λαϊκού. Ή παραπάνω ή παρακάτω, μου λέει. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Γιατί είναι φοβερό, διότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στην αλήθεια έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Τη βλέπουν, την ακουμπούν, την ψηλαφούν. Καταλάβατε. Γι' αυτό το λόγο και ο Χριστός πάντα επιφυλάσσει αυτούς τους ανθρώπους, θα έπρεπε να οδηγούν το λαό. Δεν εννοεί ότι όλοι οι Φαρισαίοι ήταν σαν κι αυτόν, αλλά θέλει να πει ότι ο μέσος όρος του Φαρισαίου έχει ξεπέσει πια. Ότι είναι πολλοί οι Φαρισαίοι ξεπεσμένοι πνευματικά. Γι' αυτό συγκρίνει με τον Τελώνη που είναι ακριβώς το αντίθετο. Καταλάβατε. Όπως και σήμερα θα μπορούσαμε να δούμε και τα δύο. Και στον κλήρο υπάρχει αυτό. Μπορείτε να βρείτε αγίους κληρικούς, αγίους πραγματικούς και ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε καλύτερα να μην ήταν εκεί που ήταν. Βέβαια ο Θεός τα αφήνει όλα, διότι σέβεται βαθιά την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν είναι βασιλεία του Θεού εδώ. Εδώ είναι κρίση. Και την κρίση την κάνει εκείνος. Και γι' αυτό το λόγο αφήνει, λέει, όλα. Τα λουλούδια, τα αγκάθια, τα τριβόλια, δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε που υπάρχουν όλα. Γιατί και εμείς τέτοιοι είμαστε. Ή εδώ ή έτσι. Και έπειτα υπάρχουν και αλλαγές. Ξέρετε, υπάρχουν αλλαγές. Ο άνθρωπος, ο στραβός γίνεται ίσιος, και αργιάζεται κιόλας. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να ξέρουμε. Εγώ ξέρω, επειδή πέρασαν από τα χέρια μου λόγω επαγγέλματος πάρα πολλοί ιερείς, πάρα πολλοί, εκατοντάδες πολλές. Ξέρω όλες τις περιπτώσεις. Και ξέρω και αυτή την περίπτωση ανθρώπων που μπήκαν με ελαφρό λογισμό στην ιεροσύνη, αλλά συνέβησαν πράγματα και είδαν πράγματα και αγίασαν αυτοί οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή να κρίνει το εξωτερικό και αυτό που φαίνεται. Γιατί είμαστε ελεύθερα όντα. Και μέσα παίζει χάρη, παίζει το καλό, παίζει το κακό μέσα στον άνθρωπο μέχρι να φτάσει η ώρα να γίνει μια τελική κίνηση και να κερδίσει, ας πούμε, η χάρη είναι να κερδίσει το κακό, έτσι. Αλλά όλες οι προαιρέσεις. Γι' αυτό και ο Θεός δέχεται και ανθρώπους που εμείς δεν τους αποδεχόμαστε. Καταλάβατε τι λέω. Δεν τους αποδέχεται. Τους δέχεται όμως γιατί αυτός δεν ξέρεις αργότερα, μετά από 5, 10 ή 40 χρόνια, δεν βλέπεις. Δεν μπορείς να δεις. Εμείς δεν βλέπουμε τον εαυτό μας, δούμε τον άλλον. Τι ακριβώς τέλος θα έχει και τι πράγματα θα βρει. Και έπειτα να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που φαίνεται εξωτερικά ότι έχει του κόσμου τα ελαττώματα. Έχει όμως και κάτι που εσύ δεν το βλέπεις και αρέσει του Θεού πάρα πολύ. Και όταν εσύ τον θάβεις, λέω, τυχαία, παράδειγμα το λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται εξωτερικά σαν να είναι γεμάτοι ελαττώματα. Έχουν όμως κάτι πάνω τους, το οποίο δεν το βλέπεις εσύ,
το οποίο είναι υπέροχο και το οποίο αρέσει το Θεό πάρα πολύ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από το γεροντικό και πάλι, να καταλάβετε τι εννοώ. Ήταν ένας μοναχός, λέει, σε μια σκήτη μεγάλη, ο οποίος είχε έρθει, λέει, από ένα μακρινότατο μέρος της γης εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν και τόσο, λέει, καλός μοναχός. Ήταν πολύ μέτριο πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό και πολλοί τον, στη σκήτη τον, του λέγανε, ας πούμε, ήρθε, ξέρω εγώ, φανταστείτε αυτή η σκήτη να είναι τώρα στη Βόρεια Αφρική και εκείνος να έχει έρθει από την Ιρλανδία, ας πούμε. Εκείνη την εποχή ήταν ένα τρομακτικό ταξίδι, το οποίο για να το κάνει κανείς και μόνο, δεν έπρεπε να το σκεφτεί 100 φορές πριν το κάνει. Και με πολλούς σκόπους. Είχε έρθει πάνω από τόσο. Του λέγανε, ήρθε από τόσο μακριά, προκοπή δεν κάνεις. Και λέει, την ώρα του θανάτου του έλαμψε όλη η σκήτη. Γιατί είχε ακρότατη ξενιτεία. Ήταν τόσο καθαρή η ξενιτεία. Δηλαδή η απάρνηση της πατρίδας του εαυτού και τα πάντα που έκανε για να έρθει να πάει σε ένα τόπο που δεν έχει καμιά παρηγοριά ανθρώπινη. Αλλά έχει μόνο το Θεό μπροστά του. Που αυτό το πράγμα ενώπιον του Θεού μέτρησε πολύ περισσότερο, καταλάβατε, από άλλους οι οποίοι εξωτερικά είχαν ασκήσεις, είχαν πράγματα, είχαν και χαρίσματα ίσως και λοιπά, και αυτόν ο Θεός τον μέτρησε πολύ περισσότερο, ή το δίλεπτο της χείρας, το δίλεπτο, δύο δεκάρες, έβαλε ό,τι είχε μέσα, ενώ από το Θεό αυτό είναι η κορυφή, και ο άλλος έβαλε δύο κατοστάρικα γιατί χιλιάρικα πολλά, δεν ξέρετε, τα κάνει. Αλλά αυτό δεν μετράει προς αυτό. Ο πατήρ Παΐσιος είχε φτάσει να πει το εξής. Αν, λέει, κάποιος είναι προορισμένος από τη χάρη του Θεού και από τη δική του αυτή αγώνα και μπορεί να κάνει, λέει, 100 θαύματα και κάνει 10 από αμέλεια, αυτός, λέει, ενώπιον του Θεού είναι κατώτερος από κάποιον ο οποίος ήταν να κάνει 10 φόνους λόγω ότι τον εξωθούσε το περιβάλλον του και ζωρίστηκε και έκανε 1-2. Αυτή είναι όμως η γραμματική του Θεού, και να ξέρετε ότι όταν θα φτάσουμε ενώπιον του Θεού τα κριτήρια θα είναι όσα και οι άνθρωποι. Πολύ προσωπικά. Θα σας πω. Δεν μας αναπαύει όμως ο παπάς της Ελλήνης. Να πάμε σε μια άλλη τότε. Γιατί δεν μπορείτε? Κοιτάξτε κάτι, αν ένας άνθρωπος είναι Άγιος, αναπαύεται ακόμα και αν τον πας στη χειρότερη ενορία που υπάρχει και κάνει και τούμπες από τη χαρά του. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε τέτοιοι και είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, είναι καλό να πάμε κάπου που μας προάγει αυτό. Είναι καλό, καλό είναι, βέβαια είναι καλό. Εντάξει. Είναι αξιώματα αυτά μέσα στην... Ο Φαρισαίος είναι ο πιο πιστός άνθρωπος, όπως θα λέγαμε σήμερα, ο ευσεβής. Ο γραμματέας είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει τους νόμους, είναι μέσα στο λαό όλοι. Ο Τελώνης είναι από τους αμαρτωλούς ανθρώπους που περιφρονούσαν. Κυρίως αυτό ήθελα να πω μια σκέψη. Ο Θεός προετοίμαζε έτσι τα πράγματα, ακούτε. Προετοίμαζε έτσι τα πράγματα ώστε να δώσει στους Φαρισαίους την εντύπωση ότι δεν είναι αυτοί μόνο οι πιστοί. Οι Φαρισαίοι είχαν την εντύπωση ότι ο Μεσσίας θα έρθει μόνο για αυτούς. Και έκανε όλα αυτά τα πράγματα να αποδείξει ότι και αυτοί παραβαίνουν τη ζωή, την συναντολή του, αλλά και οι αμαρτωλοί που είναι έξω από αυτούς έχουν δικαιώματα. Και έκανε τέτοια πράγματα για να ανοιχθεί και προς τα έθνη. Γιατί όπως λέγαμε την πρώτη φορά, ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι είναι απόκριφο μυστήριο, όπως είναι η σάρκωση του Χριστού, είναι και η μεταφορά της πίστεως στα έθνη. Είναι ένα μυστήριο του Θεού. Και το προετοίμαζε από τότε ο Θεός, και όπως προετοίμασε μετά τους Αποστόλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.